να ενισχυθούν τα δημόσια νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας της περιοχής με προσωπικό και εξοπλισμό για να αντιμετωπιστεί όχι μόνο η επιδημία αλλά και τα υπόλοιπα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι λαϊκές οικογένειες. Ιδιαίτερη αναφορά κάναμε στην απόλυτα επιτακτική ανάγκη να στελεχωθεί και να επαναλειτουργήσει πλήρως το κλειστό νοσοκομείο Δυτικής Αττικής στο Αγία Βαρβάρα, το λεγόμενο πρώην Λιμωδών, που παραμένει κλειστό από το 2013 ακόμα και εν μέσω επιδημίας, με αποτέλεσμα να στερούνται 150 κρεβάτια νοσηλείας και τις υπόλοιπες υποδομές που διαθέτει και μένουν αξιοποιητές, την κάτοικη της Δυτικής Αθήνας και συνολικά της Αττικής. Η απάντηση στο συγκεκριμένο αίτημα είναι ότι σχεδιάζεται η λειτουργία μιας κλινικής COVID που θα αξιοποιεί μόνο 52 από τα 150 συνολικά κρεβάτια. Δεν προβλέπονται όμως μέχρι τώρα ουσιαστικές προσλήψεις προσωπικού για να στελεχωθούν ακόμα και αυτά τα 52 κρεβάτια, αλλά σχεδιάζουν για άλλη μια φορά να καλύψουν τα κενά με μετακινήσεις από τα ήδη υποστελεχωμένα νοσοκομεία του Αττικών και του Κρατικού της Λύκειας. Για μας αυτό δεν μπορεί να γίνει δεκτό, γιατί ήδη στα νοσοκομεία αυτά κυριολεκτικά δεν περισσεύει κανένας, αντίθετα λείπουν εκατοντάδες συνάδελφοί μας και θα λειτουργούν με ασφάλεια τα νοσοκομεία. Θέσαμε επιπλέον το ζήτημα της ενίσχυσης των κέντρων υγείας της περιοχής και της επαναλειτουργίας των δυο κλειστών πρώην ιατρείων του ΙΚΑ στο Δήμα Περιστερίου. Μας δήλωσε ότι επειδή δεν είναι αρμοδιότητά της, θα μας κανονίσει μια συνάντηση μετά από 15 μέρες με τον αρμόδιο υποδιοικητή της ΥΠΕ για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και θέλουμε μέχρι τώρα να έχουμε πολύ συγκεκριμένη εικόνα και πολύ συγκεκριμένα αιτήματα τα οποία θα καταθέσουμε. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι η τελευταία κυβερνητική απόφαση για τον περιορισμό έως και 80% των τακτικών χειρουργικών επεμβάσεων που ανακοίνωσε προχθές η κυβέρνηση όχι μόνο αποτελεί για άλλη μια φορά προκλητική πρημοδότηση της κερδοφορίας των ιδιωτικών κλινικών αφού χιλιάδες ασθενείς που είναι σε λίστες αναμονής για χειρουργείου θα αναγκαστούν να ακριβοπληρώσουν στον ιδιωτικό τομέα αλλά και την πιο τρανταχτή απόδειξη που διαψεύδει την κυβερνητική προπαγάνδα περί ενίσχυσης των δημόσιων μονάδων υγείας. Αφού για άλλη μια φορά θα σταματήσουν να γίνονται χειρουργεία